μέρισμα. Όταν το σκότωσαν το παιδί, και ήρθε, πήγα εγώ και την έφερα και πλήρωσα το μαστήριο, ήταν, θυμάμαι, πρωτομαγιά. Αυτή η σχέση ήταν μια παράξενη σχέση, η οποία πιθανώς στην αρχή μπορεί να έχει ξεκινήσει αγνά κανονικά, αλλά στο τέλος ο Βαγιονής, ο βιομήχανος, με την πείρα της ζωής, είχε καταρθώσει να κάνει την Ελένη ένα παιχνιδάκι, δηλαδή την έκανε ό,τι ήθελε, πότε με την απειλή, πότε με τη βρισιά, πότε με το καλό. Ήρθε μια μέρα έτσι, αυτό όλο το πράγμα ήταν κατεβασμένο. Τρυπημένη με πυρούνι εδώ πέρα, με ένα πυρούνι. Ο Θεός και ο γείτονας δεν λαφεύει. Τα άκουγα όλα, τα παρακολουθούσα όλα, ομυρικοί καυγάδες, ξυλοδαρμοί, μελανιασμένη η Ελένη. Την Ελένη τη ξέρω από μικρό παιδί. Μένω απέναντι και τα παιδιά μου μεγάλωσαν μαζί. Ξέρω ότι ήταν μια πολύ καλή μητέρα. Ήταν ένα χρυσό παιδί με πολύ καλά αισθήματα. Και εάν την μπορούσα προσωπικά να της πω σαν μάνα για το παιδί που είχε με το Βαγιονί, μου είχε μιλήσει το δεσμό της, θα της έλεγα: δώσ' του το όνομά σου και περιφρόνησέ τον. Σε κάποια συζήτηση που είχαμε κάνει, μου είχε πει ότι θα ήθελε να προσέχω εγώ, να μην περάσω αυτά που πέρασε εκείνη. Αλλά επίσης μου είχε πει ότι ο χαρακτήρας του ήταν κυκλοθυμικός, ότι άλλες φορές έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον για εκείνη, άλλες φορές πάλι ότι αισθανόταν ότι την απέρριπτε. Όμως όχι με λεπτομέρειες. Δεν μου είχε μιλήσει με λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή, αυτό βέβαια έχει συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια, την ακούμπησα στην πλάτη τυχαία, παίζοντας συγκεκριμένα, μου είπε να σταματήσω, τη ρώτησα γιατί, μου σήκωσε την μπλούζα της, είχε δύο μεγάλους μόλοπες, όταν τη ρώτησα πώς έγινε, μου είπε γελώντας αμήχανα, ότι έγινε κατά τη στιγμή της συνουσίας. Δεν ήθελε δηλαδή, η ίδια δεν έδινε το δικαίωμα να συζητηθεί περισσότερο. Τελευταία φορά την είδα πέρσι τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, μου είπε ότι είχε δημιουργήσει σχέση με κάποιο άλλο παιδί, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη σχέση της, ότι σχεδόν δεν το πίστευε ότι της είχε συμβεί αυτό, δηλαδή με κάποιον άνθρωπο ήρεμο και τα λοιπά, και ότι από εδώ και πέρα η ζωή της τα άλλαζε. Μου είπε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος σκόπευε να αναγνωρίσει και το παιδί που είχε πρόβλημα ως προς αυτό, και πίστευε ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Την είδα 20 μέρες περίπου πριν αυτό συμβάν, και τότε μου είχε πει ότι ο πατέρας του παιδιού της ήθελε να αναγνωρίσει πλέον το παιδί, κάτι που τόσο καιρό δεν το είχε κάνει σκεφτεί, με υπό τον όρο όμως να ξανασμίξουν. Κάτι που εκείνη δεν το ήθελε. Και μάλιστα μου είπε: δεν ξέρω τι θα μου πει αργότερα το παιδί μου, γιατί οπωσδήποτε θα έχει οικονομικά ωφέλη από αυτή την ιστορία, αλλά εγώ δεν μπορώ πια να είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Καλοκαίρι θυμάμαι ήταν, εδώ πέρα αυτό της όλο στα δεξί της χέρι καμένο. Που κάνει και στις λέω εκεί πέρα, άστα μου λένε κυνηγούσε εσύ στο εργοστάσιο μέσα και κόλλησα πάνω σε ένα λέδεκα. Και της έβαζα πάνω γάζες, του πέκλε μου λέει ο μακαρίτης ο άντρας μου, κοίταξε και μου λέει να μην πάθει καμιά μόνη. Από την οικογένειά τους διατυπώνονται συγκεκριμένες κατηγορίες ότι αυτή η σχέση διακρινόταν από χειροδικίες, κακοποίηση,
ύβρις κλπ. Για να σου πω ότι ισχυρίζονται αυτά η οικογένεια και βέβαια εγώ προσωπικά σέβομαι τον πόνο της οικογένειας και την θλίψη για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Αλλά νομίζω ότι η φόρτιση τους οδηγεί σε, αν θέλετε, σε πράγματα που δεν είναι απολύτως σύμφωνα με την πραγματικότητα. Ίσως κακοποιείται κάπως η αλήθεια. Διότι εάν είχαν συμβεί αυτά που λένε οι συγγενείς, η μητέρα και ο αδερφός, δηλαδή αν τους ακούω την τρυπούσε με πυρούνια, την έκαιγε όπως εμφανίζουν, θα υπήρχαν κάποια σημάδια στο σώμα, όπως μας διδάσκει η απλή ιατροδικαστική. Και οι ιατροδικαστές, οι δύο που την εξήτασαν, δεν βρήκαν κανένα τέτοιο σημάδι. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά απλώς για να υπογραμμίσουν μία βιότητα και μία σκληρότητα του ήπιου, η οποία δεν υπήρχε. Ο Βαγιονής, τι λόγους είχε να παραμένει με την Ελένη τόσα χρόνια? Απλούστατα έκανε το κέφι του, την γλεντούσε, την κάθε του διαστροφή. Την είχε μιλήσει στην Ελένη, την πήρε στα χέρια του 19 χρονών. Λοιπόν, αυτός ήταν ένας έμπειρος άνθρωπος και την μίεσε στην καταστροφή. Αν διαβάσετε τις ανομαλίες του μέσα στα γράμματα της Ελένης, θα φρίξετε. Η Νεφέλη είναι παιδί του Βαγιονή, το οποίο το έχει αναγνωρίσει. Έχει συνεισφέρει οικονομικά για την ανατροφή αυτού του παιδιού μέχρι τώρα? Τίποτε απολύτως. Μια δεκάρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά τόσες πρωτοχρονιές, τόσα γενέθλια, δεν έστειλε στο παιδί του μια κούκλα. Ωστόσο, αυτό το παιδί δεν είναι ο μοναδικός καρπός του Βαγιονή, αλλά την είχε υποχρεώσει κατά το παρελθόν σε τρεις ή περισσότερες εκτρώσεις και το αποκορύφωμα είναι ότι στις 30 Απριλίου του 87, ενώ ήταν έγκυος τον 8ο μήνα από τον Βαγιονή, σε γιατρό φίλο του Βαγιονή, σε γνωστό μεριστήριο, την υποχρέωσαν σε τοκετό, μάλλον της είπαν ότι το παιδί κατόπιν προγενετικών εξετάσεων στον 8ο μήνα ότι πάθει από το σύνδρομο Down, την υποχρέωσαν να σκοτώσει το παιδί, διότι προφανώς ο Βαγιονής δεν το ήθελε το παιδί εκείνη τη στιγμή. Και μετά, εφόσον με φυσιολογικό τοκετό γεννήθηκε, πάντως το δείχνουν την δεύτερη μέρα διαμονής στο νοσοκομείο, λέγοντάς ότι το παιδί δεν έχει τίποτα απολύτως και ότι ήταν λάθος τους να το σκοτώσουν. Αυτά λοιπόν, κύριε Παυλέα, λέγονται σε πρώτη φάση. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο διεστάμενες απόψεις, εκφράστηκαν ήδη και από τον κύριο Λικουρέζο και από τους ανθρώπους της κοπέλας. Και αναρωτιέμαι άραγε πόσο δύσκολο είναι για τους δικαστές που θα κρίνουν την υπόθεση αυτή σε λίγο καιρό να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, εάν πρόκειται για δολοφονία ή για ατύχημα. Βεβαίως εμείς εδώ δεν μπορούμε ούτε να δικάσουμε ούτε να σχολιάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση μας. Όμως θα ήθελα εσείς να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι και μέσα από ποιες διαδικασίες οι δικαστές θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Από τη μικρά παράθεση αυτών των συγγενών της Παθούση, ότι είχε μακρόν πλοίων ερωτικών με τη γυναίκα αυτή. Ότι υπάρχουν ισχύραστος επιστολές, τις οποίες αυτός αναφέρεται κατά τρόπον μη επιτρεπτών, εάν υποτίθεται ότι είχε μια σχέση που αγαπούσε μια γυναίκα, δεν μπορούσε να γράφει αυτά που γράφει. Και ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό το υλικό των εγγράφων μπορεί να στηρίξει μια πεποίθηση δικαστική ότι πράγματι αυτός ο μακρότατος ερωτικός δεσμός ήταν μια συνεχής εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από μια δύνατη φύση όπως ήταν η γυναίκα, η οποία είχε περιπλεχθεί μέσα στην αγωνία και μέσα στην κατάσταση αυτή στην οποία την είχε περιπλεχθεί. Από ό,τι είδαμε από την έρευνα που κάναμε, διαβάζοντας τα γράμματά της, ακούγοντας κάποιες μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, αυτή η κοπέλα πραγματικά είχε ένα έντονο ερωτικό πάθημα με αυτόν τον άνθρωπο. Προσπάθησε να αλλάξει τη ζωή της, προσπάθησε να γνωρίσει έναν άλλο άνθρωπο να παντρευτεί, γιατί ο κ. Βαγιονής στην μέση παντρεύτηκε μια άλλη κοπέλα. Θα τα ακούσουμε παρακάτω. Ναι, όπως φαίνεται. Αλλά πάντοτε επέστρεψε σε αυτόν. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω τώρα, πριν
προχωρήσουμε στην παρουσίαση και το δεύτερο μέρος της υπόθεσης αυτής, είναι ότι μάρτυρες δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο γεγονός. Ήταν οι δύο τους όταν η κοπέλα σκοτώθηκε. Δεν έχουμε λοιπόν μάρτυρες. Όμως έχουμε γράμματα και δικά του και δικά της, μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, φωτογραφίες. Υπάρχουν φοβερές φωτογραφίες. Δεν μπορούμε καν να τις δείξουμε στην τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιστήρια σημαντικά που δίνουν την ατμόσφαιρα αυτής της σχέσης. Αυτά όλα το δικαστήριο θα τα εκτιμήσει ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν μάρτυρες. Δεν είναι δυνατή η έρευνα της υποθέσεως. Το αντίθετο. Υπάρχει από τα στοιχεία που υπάρχουν. Πολύ υλικό. Νομίζω, πολύ ωστόσο το γραμμίζεται, πολύ υλικό για να μπορεί να σκεφτεί το δικαστήριο αν πράγματι υπήρξε μια πράξη ανθρωποκτονίας μελέτης ή αν ήταν τυχαίο περιστατικό. Το δεύτερο μέρος της δημοσιογραφικής έρευνας που κάναμε για την υπόθεση αυτή είναι ίσως πιο ενδιαφέρον από το πρώτο, όμως εδώ θα διακόψουμε για λίγα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά είμαστε και πάλι κοντά σας.